Χθες είχαμε μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον Πρόεδρο του Θεσσαλικού Θεάτρου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, παρουσία του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, αλλά και του Συμβούλου Πρόθεσης και Επικοινωνίας, όπως είναι ο επίσημος τίτλος για τον Λάκη Λαζόπουλο. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, παρουσιάστηκε η πρόταση του ΔΠΘ Λάρισας, του Θεσσαλικού Θεάτρου, να εμφανιστεί το καλοκαίρι στην Επίδαυρο με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, που προφανώς είναι ένα ισχυρό κίνητρο για όσους διαχειρίζονται τις προτάσεις. Και πριν συμβούν αυτά, όταν ακόμη συζητιόταν, θυμόσαστε, εμείς είχαμε φιλοξενήσει πριν αρκετούς μήνες τον Λάκη Λαζόπουλο στην εκπομπή μας και τον είχαμε ρωτήσει και είχε πει ότι είναι, με έναν τρόπο θα συνεργαστώ με το Θεσσαλικό Θέατρο. Από τότε λοιπόν η Άννα Βαγενά είχε στείλει μια επιστολή που διεκδικούσε και εκείνη μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο, και όχι να τον αφήσει στην άκρη, να είναι οι άνθρωποι που θα προτείνουν, θα συμβουλεύουν, θα εργάζονται, και μάλιστα η κυρία Βαγενά είχε πει ότι θα το έκανε και χωρίς αμοιβή για το καλό του Θεσσαλικού. Δεν είχε απάντηση και έστειλε μια επιστολή εν ώψη της χθεσινής συνέντευξης τύπου, η οποία δεν αναγνώστηκε από τον Δήμαρχο, όπως τον είχε παρακαλέσει. Οπότε σήμερα την έχουμε μαζί μας για να δούμε αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ένα χρονικό, σίγουρα είναι δυσάρεστο, δεν είναι ένα χρονικό ευχάριστο στη διαδρομή σας, στη διαδρομή ενός ανθρώπου που μικρό κορίτσι είπε «εγώ θα κάνω», με τους ανθρώπους που το κάνατε τότε, πριν 50 χρόνια, το Θεσσαλικό Θέατρο, και δώσατε την δροσιά των νιάτων, το ταλέντο σας, το πάθος σας κλπ. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πολύζου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους αγαπημένους μου θεατές. Να πω μια αλήθεια. Το ραντεβού ήταν για να πούμε για τα ωραία που έχετε, διότι το θέατρό σας, το Μεταξουργείο, έχει επέτειο, είναι κάτι που επίσης από το μηδέν το φτιάξατε με τον Λουκιανό Κυλαϊβόνη και βεβαίως και με τις κόρες σας. Αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτή την επικαιρότητα. Ναι. Σίγουρα σας στενοχωρεί, σας είναι δυσάρεστη. Είμαι ανάμεσα σε δύο επαιτίους. Τα 50 χρόνια του θεάτρου, του Θεσσαλικού Θεάτρου, και στα 25 του Μεταξουργείου. Έτσι. Έχω δημιουργήσει. Δεν είναι, είναι απίστευτο. Είναι τόσο ωραίο αυτό. Δύο θέατρα από το τίποτα, από το πουθενά. Λοιπόν, λέγατε σε προηγούμενη επιστολή σας, την πρώτη επιστολή. Ναι. Απευθυνόμενη στον Δήμαρχο, απόλυτα σεβαστή επιλογή σας, αξιοποίησης δηλαδή του Λαζόπουλου, θα ήθελα όμως να σας ανακοινώσω ότι θα επιθυμούσα και εγώ να έχω λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι είμαι εκείνη που είχα την ιδέα και πήρα την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου το 1975 μου δίνει αυτό το δικαίωμα. Σας παρακαλώ πολύ να μην εκλάβετε αυτό το γράμμα μου ως η διάθεση αυτοπροβολής και εγωκεντρισμού. Ποτέ δεν διεκδίκησα οφίτσια και θέση στο Θεσσαλικό Θέατρο. Λέτε πως δεν υπήρξατε ποτέ έμιση, δεν κάνατε καμία σκηνοθεσία, πληρώνετε ενίκιο για να παίξετε τις δικές σας παραστάσεις κλπ. Αυτή η επιστολή αγνοήθηκε από τον Δήμαρχο, μιλήσατε με τον Δήμαρχο, σας είπε ότι θα ήθελε με έναν τρόπο να συνεισφέρετε όταν του τη στείλατε, γιατί μετράει καιρός τώρα. Ναι, είχε προηγηθεί και έγινε και μετά και μία συνάντηση. Και του τα είπα και διαζώσεις αυτά. Και είπε θα τα κρατάω στο μυαλό μου. Δεν μπορούσα τι να πω. Στη συνέχεια διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κύριος Τάτσης, νομίζω αρχές Σεπτεμβρίου, τέλος Αυγούστου, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, μέσα στον Αύγουστο τέλος πάντων. Και με επικοινώνιασα μαζί του, του ευχήθηκα, είπε θα κάνουμε ωραία πράγματα κυρία Βαγενά κτλ. Και στις τρεις μέρες τοποθετεί, τρεις μέρες ακριβώς ήταν από τη μέρα που μπήκε καλλιτεχνικός διευθυντής, τοποθετήθηκε στη θέση αυτή του συμβούλου που θα συμβουλεύει το Δήμαρχο για το Θεσσαλικό Θέατρο, σαν να μην έφτανε ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Εγώ θεωρώ ότι είναι προσβολή αυτό για έναν καλλιτεχνικό διευθυντή να τον διορίζεις και στις τρεις μέρες να του βάζεις και ένα σύμβουλο από πάνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό του θέμα. Διορίστηκε ο κ. Λαζόπουλος. Έστειλε στη συνέχεια ο κ. Ζωρόπουζο μια επιστολή και είπε ότι θέλω να προσφέρω στην πόλη μου όπως αυτή πρόσφερε σε μένα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Πολύ ωραία είναι αυτά, πάρα πολύ ωραία, και λέω τα πράγματα ανοιχτά. Και είπα ότι επειδή και εγώ λέω τα πράγματα ανοιχτά, θέλω να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν έστειλε την επιστολή για να διχάσω, αλλά για να ενώσω. Καλό είναι να συγκεντρωθούμε όλοι όσο μπορούμε, αυτοί οι άνθρωποι που κάναμε το Θεσσαλικό, που προήλθαμε από το Θεσσαλικό, τα νεότερα παιδιά, σε αυτή την προσπάθεια. Μιας και μισό λεπτό, πείτε μου κάτι. Αν θυμάμαι από το βιβλίο σας, γιατί έχει χρόνια που κυκλοφόρησε, για το Θεσσαλικό σας θέατρο, είχατε πει ότι εσείς ανακαλύψατε το ταλέντο του Λαζόπουλου όταν γινόταν η επιθεώρηση «Το χαιρέτα μου τον Πλάτανο». Εσείς είπατε, βρε παιδιά, αυτό το παιδί κάτι γράφει νόστιμο, να τον βάλουμε. Όχι, το είπα εντελώς εγώ, γιατί ο Λάκης, όπως και άλλα παιδιά νέοι τότε, βοηθούσαν, ήταν φοιτητής στη νομική σχολή στην Κομωτινή. Και πολλά παιδιά έρχονταν εθελοντές, βοηθούσαν και τα λοιπά, για να κουβαλάμε τις καρέκλες, να κάνουμε, γιατί τότε δεν είχαμε επιχορηγήσεις, κύριε Βολίζου, δεν είχαμε τίποτα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το τονίσουμε. Το θέατρο, το Θεσσαλικό, από τη στιγμή που έγινε ΔΠΘΕ και προς τιμή όλων των δημοτικών αρχών της πόλης μας, είχε περίπου 500.000, το μισό εκατομμύριο επιχορηγήσεις το χρόνο. Τα πράγματα από εκεί και πέρα ήταν εύκολα. Καταλάβατε, είναι εύκολο να δημιουργείς με μισό εκατομμύριο επιχορήγηση και χώρια αυτά από το Υπουργείο Πολιτισμού, και άλλο τότε τα 8 χρόνια εκείνα που δεν είχαμε τίποτα παρά μόνο τις εισπράξεις από τα εισιτήρια και την αγάπη του κόσμου. Έτσι λοιπόν, εθελοντικά κάποια παιδιά στρώνατε και τις καρέκλες, στείνατε τα σκηνικά, τα κάνατε και ταμείο. Τα πάντα. Έχω φωτογραφίες, τις έχω και δεν ξέρω αν την έχω βάλει και στο βιβλίο, που η μαμά μου, η κυρία Μαρία Βαγιανά, την ξέρω όλη η Λάρισα, κουβαλάει καρέκλες. Και η μαμά του Κώστα Τσιάνου, όταν παίξαμε στην Τιτάνια, που την πήραμε ερείπιο και σε μια μέρα την κάναμε θέατρο για να παίξουμε την τύχη της Μαρούλας, την Τιτάνια του κινηματογράφου το παλιό στην πλατεία της Λάρισας. Και παίξαμε το 76 το καλοκαίρι. Και η μαμά του Κώστα, και η δικιά μου η μαμά, με σειρματάκι, δεν λέω τώρα και μου έρχεται να κλαίω, αλλά έτσι ήτανε, καθαρίζαν τις καρέκλες μία-μία για να τις πλύνουμε. Και, και τους γιάκαγε, μας δίνα ρούχα ο κόσμος. Έτσι ήταν τότε το θέατρο. Δεν είχε λεφτά. Μόνοι μας το στηρίξαμε με αγώνα και αυτή. Γι' αυτό πονάω και φωνάζω για αυτά τα χρόνια. Να διαχωριστούν τα 8 χρόνια. Όχι να διαχωριστούν για τίποτα άλλο. Αλλά να ξεχαστεί αυτή η ιστορία. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα από που ξεκίνησα, έλεγα ότι. Όχι, λέγαμε. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο. Εσείς λέγατε ότι είχαμε αυτό το καπέλωμα του καλλιτεχνικού διευθυντή. Απλώς εκεί θυμήθηκα. Ακριβώς, εγώ, ναι. Γιατί έχω διαβάσει βεβαίως το υπέροχο αυτό βιβλίο, το Θεσσαλικό μου θέατρο. Το διάβασα. Ο δήμαρχος τι σας είπε, γιατί λέγατε στην πρώτη επιστολή δεν ότι το στείλατε. Το στείλα. Να σας πω, το έστειλα και στον δήμαρχο, το έστειλα και στον καλλιτεχνικό διευθυντή, το έστειλα και στον αντιδήμαρχο πολιτισμού και στον κύριο Τζατζάκη, τον πρόεδρο του ΔΣ. Δηλαδή, με τον Λάκη το Λαζόπουλο. Που φαντάζομαι ότι σας συνδέουν έτσι ωραία συναισθήματα. Αναμνήσεις ωραίες, κοινές διαδρομές. Ο καθένας είχε τη δική του, αλλά είχατε και κάποιες κοινές. Μιλήσατε αυτό το μεσοδιάστημα, να το διευθετήσετε, να το λύσετε, κάπως να το τακτοποιήσετε αυτό το ζήτημα. Καταρχήν να πω πριν, εκείνη που με ρωτήσετε και είπα όλα τα άλλα, ότι το Λάκη, όπως είπα λοιπόν, τον έβγαλα εγώ, τον πήρα από το χέρι και τον έβγαλα στη σκηνή. Ντρεπόταν. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, ναι, βεβαίως. Και πιο πριν όμως είχε φέρει σε μένα κείμενα και μου είπε: «Εγώ γράφω». Το θυμάμαι σαν τώρα. Πηγαίναμε περιοδία. Είχε προηγηθεί ο σεισμός στον Αλμυρό, ο μεγάλος, αν θυμόσαστε, το 80-81, κάπου εκεί. Και είχε γράψει ένα κείμενο που είχε πει: «Θέλω να το δημοσιεύσω στην εφημερίδα». Ήμασταν στο αυτοκίνητο, θυμάμαι σαν τώρα τη σκηνή, στο Πούλμαν δίπλα-δίπλα, και πηγαίναμε στο προηγούμενο έργο από την περιοδία, στο «Κάτι τρέχει στα γύφτικα». Και μου λέει: «Άννα, έχω γράψει ένα κείμενο και θέλω να το δώσω στην εφημερίδα». Η επιτόπου ήταν το περίφημο αυτό που λέει: «Ήρθαν οι επίσημοι, ήρθαν και αφήσανε μας επιτόπου στο τέλος». Λέω: «Δώστε μου το διαβάσω». Και το διαβάζω και του λέω: «Εσύ, αυτό είναι υπέροχο. Είναι πάρα πολύ καλό, αγόρι μου. Θα το μοιράσει τον Κομπέρ και τον Βλάχο σε νούμερα και θα το παίξει στην επόμενη επιθεώρηση». Η επόμενη επιθεώρηση ήταν το «Χαιρέτα με τον Πλάτων», το 1980. Εκεί λοιπόν έγραψε και άλλα και εμένα με δική μου παρότριση και το είπα: «Θα παίξει». Δεν ήθελε. Κυριολεκτικά τον έβγαλα στη σκηνή το βράδυ εκείνο τη πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Λάρισας. Ναι. Και έγινε χαμός, γιατί είχε το ταλέντο. Και να πω και κάτι.
Εκείνη την περίοδο είχα μείνει μόνη μου, γιατί ο Κώστας ο Τσιάνος, και το καταλαβαίνω απόλυτα, είχε κουραστεί. Εμείς περνάγαμε δύσκολα. Και είχε φύγει 2 χρόνια. Τότε το 80-81 έλειπε ο Κώστας. Ήταν τότε που είχε επιστρέψει στην Αθήνα. Ναι, αν εγώ είχα φύγει τότε, κύριε μου, θα είχε κλείσει το Θεσσαλικό. Εγώ έμεινα όμως και το στερέωσα. Όχι μόνη μου βέβαια. Αυτά δεν ήταν μόνη μου. Αλλά λέω, κάποιος βγαίνει μπροστά σε αυτές τις ιστορίες. Γιατί αυτό δεν θέλουν να το πούνε? Δεν έχω καταλάβει γιατί. Είναι υποτιμητικό για αυτούς. Γιατί? Δηλαδή είναι τόσο απλό και είναι και τόσο αλήθεια. Λοιπόν, έγραψε ο Λάκης αυτά. Σας ρώτησα λοιπόν αν έχετε μιλήσει με τον Λάκη τον Λαζόπουλο. Ναι, κοιτάξτε, εγώ προσπάθησα. Γιατί εγώ προσπάθησα. Γιατί κοιτάξτε, εγώ ακολουθώ το ρητό της Αντιγόνης που λέει: γεννήθηκα για να αγαπώ και όχι για να μισώ. Ο κόσμος μου ξέρει καλά, το ξέρει αυτό καλά. Εγώ αγάπη θέλω να δίνω και να παίρνω τους ανθρώπους. Και δόξα τω Θεώ, σε μεγάλο μεγάλο βαθμό το έχω πετύχει. Ωραία. Τι είπατε λοιπόν? Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα μαζί του. Α, γιατί δεν μιλήσατε? Γιατί δεν έχω το τηλέφωνό του. Και γιατί από κάπου που το ζήτησα, από τον επιχειρηματία, από τους επιχειρηματίες δηλαδή, που δουλεύει. Τώρα είπαν δεν μπορούμε, δεν το έχουμε, επικοινωνούμε μέσω της γραμματέως του. Εντάξει. Πήρα τη γραμματέα του και είπα ότι θα ήθελα να δω το Λάκη, σας παρακαλώ, και να μιλήσω και μαζί του. Και θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, οι ανακοινώσεις αυτά, οι press conference. Και ήθελα να μιλήσω, ρε παιδί μου. Και ξέρετε τι θα έκανα εγώ? Καταρχήν θα τον αγκάλιαζα το Λάκη. Εγώ αυτό το συνέστημα έχω. Και όμως δεν με πήρε, είναι από τότε 15 μέρες παραπάνω, 3 εβδομάδες, δεν πήρε τηλέφωνο. Δεν με πήρε τηλέφωνο εμένα που είμαι μάνα του, εντάξει, γιατί είμαστε συνομήλικοι. Θα έπρεπε να με έχει σαν μάνα του. Εγώ θα τον αγκάλιαζα και θα του έλεγα, έλα εδώ ρε Λάκη. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Τι έχουμε να χωρίσουμε? Και δυο ταλέντο έχουμε. Και δυο χορτασμένοι από τη ζωή είμαστε. Και δυο έχουμε χάσει τους συντρόφους μας. Και με την Τασούλα ήμασταν μια οικογένεια τα χρόνια εκείνα κτλ. Και όμως δεν πήρε τηλέφωνο αυτό το παιδί. Γιατί? Με χθεσινή ημερομηνία στέλνετε μια επιστολή με την παράκληση να αναγνωστεί στην συνέντευξη τύπου του Θεσσαλικού Θεάτρου χθες. Ναι. Προς τον πρόεδρο του Θεσσαλικού, τον κύριο Τζατζάκη, και τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Δεν αναγνώστηκε αυτή η επιστολή. Σας εξήγησε κάποιος? Ήταν θέμα χρόνου, δηλαδή διαχείρισης χρόνου? Όχι, μου είπαν δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλες τις επιστολές που έρχονται. Όλες είχαν και άλλες επιστολές δηλαδή? Όχι, δεν ξέρω. Γενικά ο καθένας που στέλνει επιστολή με ο πρόεδρο, με τον καλά, εσείς δεν είστε η κάθε μια. Εντάξει, πάντως αυτή ήταν η απάντηση. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε όλες τις επιστολές. Λοιπόν, γιατί το είπα στη συνέχεια είπα γιατί δεν διαβάστηκε. Ο πρόεδρος του ΔΣ μου το είπε αυτό. Ναι. Και δεν λέω κάτι, εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Λοιπόν, από αυτή την επιστολή επισημαίνω 3 πράγματα, έτσι. Το ένα είναι, το πιο βασικό για μένα είναι το πρώτο. Σε όλα τα προγράμματα του Θεσσαλικού Θεάτρου από εδώ και πέρα να υπάρχει ένα μικρό σημείωμα, ένα μικρό ιστορικό. Ποιοι ξεκίνησαν και ποιοι έριξαν το σπόρο για αυτή την σπουδαία υπόθεση. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και τα πρώτα μέλη, είναι πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούν να μπουν όλα. Τουλάχιστον τα πρώτα ΔΣ, οι πρώτοι άνθρωποι που υπέγραψαν. Αυτό θέλω να γίνει. Το είχα ζητήσει και παλιότερα. Δεν είναι πολιτικό το θέμα, προσέξτε με. Επειδή τώρα ο Δήμαρχος, ας πούμε, που έρχεται από άλλη πολιτική παράταξη από την οποία είμαι εγώ, δεν είναι. Το είχα ζητήσει και από την προηγούμενη, όταν ήταν ο κύριος Σάπκας πρόεδρος. Και μάλιστα, πάλι δεν μου δώσαν απάντηση. Καταλήγει η επιστολή σας, αυτή που δεν αναγνώστηκε χθες, αλλά μέρος του τύπου την έχει δημοσιεύσει, οπότε μπορούν να ενημερωθούν για το όλον του περιεχομένου. Χαίρομαι πολύ που χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό στοιχείο στην πρόταση επέτειος των 50 χρόνων από την ίδρυση του θέατρου. Βλέπω ότι κάτι που οραματίστηκα και πάλεψα, μας είπατε τις συνθήκες πώς, να γίνει πραγματικότητα πριν από 50 χρόνια προσφέρει ακόμη στον τόπο μου. Προσωπικά, επειδή σε προηγουμένη επιστολή μου είχα αναφέρει ότι θα ήμουν πρόθυμη να συμμετάσχω σε μια τέτοια παράσταση, διευκρινίζω ότι δεν έχω πλέον την ίδια επιθυμία. Έχω πει επανειλημμένο σε συνεντεύξεις μου ότι για μένα επίδαυρος είναι οι πλατείες των χωριών της πατρίδος μου, όπου αξιώθηκα και ακόμη αξιώνομαι να δίνω παραστάσεις. Ακόμη διευκρινίζω ότι εφόσον έπαιρνα μέρος σε μια τέτοια παράσταση στην Επίδαυρο, την όποια αμοιβή μου θα την πρόσφερα στο Θεσσαλικό Θέατρο. Γιατί δηλώνετε πως δεν έχετε πια την ίδια επιθυμία? Κρύωσε η καρδιά σας? Γιατί αισθάνομαι ότι δεν είμαι πρόσδεκτη. Αισθάνομαι ότι δεν είμαι πρόσδεκτη σε αυτή την ιστορία.
Δεν θα πήγαινα ποτέ κάπου με το ζόρι. Κοιτάξτε, εγώ δεν, όπως είπατε και πριν, δεν χρησιμοποίησα ποτέ προς ίδιο όφελος το Θεσσαλικό Θέατρο στη συνέχεια. Δεν υπήρξα έμιστη, δεν έκανα ούτε μία σκηνοθεσία, δεν επωφελήθηκα οικονομικά. Δεν έχετε κόψει ποτέ παραστατικό και πάρει αμοιβή από το Θεσσαλικό? Ούτε ένα ευρώ. Έδωσα ενίκιο όταν ερχόμουν. Για μένα η ζωή μου. Πολύ πολύτιμο και πολύ αυτό. Του το αφήνω λοιπόν. Λοιπόν, αφήνω. Επειδή φοβάμαι ότι θα μας εμποδίσει να συνεχίσουμε την κουβέντα η τεχνολογία, γιατί μας κάνει κάποιες διακοπές, να προλάβουμε να πούμε και δύο λόγια για την ευχάριστη επέτειο, για τα 25 χρόνια. Ναι, να πω λοιπόν δύο λόγια γι' αυτό, σας παρακαλώ, για την Επίδαυρο, γιατί είναι λίγο σοβαρό το θέμα. Έλατε, η πρόταση για την Επίδαυρο έγινε τον Ιούλιο, γιατί τότε έλυγε η προθεσμία. Τότε δεν υπήρχε καλλιτεχνικός διευθυντής. Έγινε από επιχειρηματία, τον οποίο γνωρίζω και εκτιμώ, να τονιστεί αυτό. Δεν έχω πρόβλημα. Από ποιον επιχειρηματία, από τον κύριο Τάγαρη? Από αυτό, ναι. Τον ξέρω προσωπικά. Όχι, και εγώ τον τιμώ. Φαντάζομαι, επειδή δουλεύει ο κύριος Λαζόπουλος. Είναι ένας άνθρωπος που δίνει δουλειά πολλά χρόνια. Μάρκος ο Τάγαρη, στα αδέλφια Τάγαρη. Σε χιλιάδες ανθρώπους του θέατρου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τυπικά όμως υπάρχει ένα θέμα. Ποια παράσταση προτάθηκε να ανεβάσει το Θεσσαλικό? Νομίζω η Θεσμοφοριάζουσες. Με πρωταγωνιστή τον κύριο Λαζόπουλο. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμφανίζεται τώρα αυτό το πράγμα, επειδή επίδευρος είναι σοβαρή υπόθεση και είναι και πάρα πολλά χρήματα. Οι παραγωγές, κάποιος θα βάλει χρήματα, αλλά και κάποιος θα εισπράξει χρήματα. Καταλάβατε. Λοιπόν, και επειδή αυτό έγινε κατά γνώμη μου, κατά κάποιο τρόπο παράτυπα, ένας επιχειρηματίας εμφανίζεται και καταθέτει πρόταση εξ ονόματος του Θεσσαλικού Θεάτρου. Εγώ εκεί βλέπω ένα κενό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πάλι λέω, σέβομαι, εκτιμώ πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνουμε, γιατί πάλι κόλλησε. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε, γιατί κολλάει το Skype. Ακούστηκαν όσα είπατε, απλώς με πολύ μικρές διακοπές. Είναι κρίμα να προσπαθήσουμε σε ένα λεπτό να χωρέσουμε μια διαδρομή 25 χρόνων του Θεάτρου Μεταξουργείου. Θα δώσουμε άλλο ραντεβού, γιατί ήρθε η επικαιρότητα να αλλάξει το περιεχόμενο του ραντεβού μας, του σημερινού. Τώρα δηλαδή, αν όχι την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, για να πούμε γιατί είναι σπουδαία χρονιά αυτή για την οικογένεια Κυλαϊδόνη Βαγενά. Οι κόρες σας μεγάλωσαν σε αυτό το θέατρο. Όχι, και το συνεχίζουν επάξια. Και το συνεχίζουν. Θέλω να πω ότι είναι μια ιστορία τεσσάρων ανθρώπων. Δεν ήταν μόνο του Λουκιανού και της Άννας, της Άννας και του Λουκιανού. Όχι. Θα τα πούμε. Και πολλών εργαζομένων. Σύντομα. Και όλων των εργαζομένων εδώ. Σε φιλούμε, Άννα. Ευχαριστώ, σας αγαπούμε, το ξέρεις. Και εγώ και όλους σας αγαπώ. Και το Λάκη τον αγαπώ, να το καταλάβει αυτό. Δεν έχω πρόβλημα εγώ μαζί του. Φιλιάνα μου.